Τσάκωνα από αξία. Κύριε εκπρόσωπε, στην τελευταία τράπεζα αύξησε ελάχιστα τον έλα για τις ελληνικές τράπεζες. Φοβίζει την κυβέρνηση ότι όσο πλησιάζουμε προς τη συμφωνία, όπως λέτε, τελικά θα κουρέψει τα κολάτερα των τραπεζών για να αυξήσει την πίεση. Ευχαριστώ. Η γνώση που έχω είναι ότι αυτή η μικρή σχετικά αύξηση του έλα έχει να κάνει και με τον περιορισμό και τη σταθεροποίηση των νεκροών από το τραπεζικό, των καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα. Ούτως ή άλλως υπάρχει και ένα απόθεμα χρημάτων, κεφαλαίων από τον έλα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση και γι' αυτό ορθώς, αν θέλετε, έκρινε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι δεν χρειαζόμαστε κάποια αύξηση σε αυτό το ποσό. Δεν πιστεύω ότι όσο φτάνουμε κοντά στη λύση μια τέτοιου τύπου ενέργεια, μιλάω για το δεύτερο ερώτημα, για το κούρεμα των αξιών των ομολόγων, έχει κάποιο νόημα. Αντιθέτως, νομίζω ότι θα δημιουργούσε προβλήματα στη διαπραγμάτευση και νομίζω κάτι τέτοιο δεν θα ήταν συμβατό με το πλαίσιο της συζήτησης η οποία γίνεται. Αντώνης Ατζολέτος από το Sky. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, χτες η κυρία Κωνσταντοπούλου στη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής φέρεται να τοποθετήθηκε κατά της τοποθέτησης του κυρίου Ταγματάρχη ως διευθύνοντα συμβούλου στο Σούτι Σέρτ. Ήθελα να ρωτήσω αν μια τυχόν αρνητική ψήφο σήμερα από την κυρία Κωνσταντοπούλου ή άλλα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελεί πλήγμα για την κυβέρνηση. Και επειδή είχαμε μια αιχμή από τον Πρωθυπουργό την πρώτη μέρα, μια απάντηση από την κυρία Κωνσταντοπούλου, αν υπάρχει κάποιο θέμα για το Μέγαρο Μαξίμου. Κοιτάξτε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως γνωρίζετε, έχει εκφραστεί αρνητικά και επικριτικά στην τοποθέτηση του κυρίου Ταγματάρχη. Ο κάθε ένας και κάθε μία από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, από όποια θέση και αν έχουν, μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους ελεύθερα. Επομένως, δεν τίθεται κάποιο ζήτημα σε σχέση με την κυρία Κωνσταντοπούλου πάνω στην έκφραση του δικαιώματός της να λέει την άποψή της και μέσα στις αρμόδιες επιτροπές. Για την κυβέρνηση όμως, αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτό το οποίο νομοθετήθηκε πριν από κάποιες εβδομάδες σχετικά με την επαναλειτουργία της ΣΕΡΤ, το οποίο ήταν και ένα αίτημα, αν θέλετε, που υπήρχε από ευρεία στρώματα της κοινωνίας και το οποίο αποτελούσε και βασική θέση και του προγράμματος της Θεσσαλονίκης και του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσει άμεσα έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του νόμου ο οποίος έχει ψηφιστεί. Ναι. Εάν σήμερα η Επιτροπή, κύριε πρόσωπε, Μακρυγιάννης από πρώτο θέμα γιατί νωρίτερα δεν το είπα, γνωμοδοτήσει, έτσι γνωμοδοτική είναι η, εν πάση περιπτώσει, η απόφαση, αρνητικά η κυβέρνηση θα το πάρει υπόψη, δηλαδή θα αλλάξει την τοποθέτηση του κ. Ταγματάρχη ή θα επιμείνει μέχρι τέλους παρά την όποια αντίθεση της Επιτροπής? Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει αρνητική εισήγηση και αρνητική γνωμοδότηση. Θα το δούμε έτσι κι αλλιώς τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει σε λίγη ώρα και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Παρακαλώ. Αν όμως... Γιάννα Σπυροπούλου από την εφημερίδα Bild. Ο κύριος Βαρουφάκης παραδέχτηκε την καταγραφή στο Eurogroup. Η παραδοχή αυτή και γενικώς το στυλ του Υπουργού δημιουργεί επικοινωνιακά προβλήματα στην κυβέρνηση? Εμείς δεν πιστεύουμε σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να εξετάζεται η ουσία της πολιτικής με επικοινωνιακά κριτήρια. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τον κύριο Βαρουφάκη από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και ο κύριος Βαρουφάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, χαίρει της απεριόριστης εμπιστοσύνης τόσο του Πρωθυπουργού όσο και της ελληνικής κυβέρνησης. Πασακυριάκος από Ριζοσπάστη. Ακούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης την κυβέρνηση να λέει ότι κινείται στο πλαίσιο της λαϊκής εντολής που έχει πάρει. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε λίγο πιο ξεκάθαρα κάποια πράγματα να εμφανίζονται. Πριν είπατε για το ΦΠΑ. Ακούσαμε κάποια σενάρια για τους τρεις συντελεστές του ΦΠΑ που η κυβέρνηση προτείνει. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι στο πλαίσιο της λαϊκής εντολής η αύξηση του ΦΠΑ στα φάρμακα και η διατήρηση του ΕΝΦΕ για το 2015, ίσως και για το 2016? Η αύξηση του ΦΠΑ στα φάρμακα, όχι, σίγουρα δεν είναι. Γι' αυτό ακριβώς και δεν συζητάμε και σενάρια τύπου 11% τον κατώτατο φορολογικό συντελεστή και 23%, είτε κάποια άλλα σενάρια τύπου
Με συγχωρείτε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στο 6,5% και η κυβέρνηση προτείνει 7% ναι. Ο χαμηλότερος συντελεστή. Άρα είναι αύξηση στον υπάρχον συντελεστή. Μιλάμε για μια ελάχιστη αύξηση αυτή τη στιγμή, η οποία επειδή ακριβώς η πρόταση της κυβέρνησης για το φόρο προστιθέμενης αξίας λαμβάνει υπόψη την αναδιανεμητική επίδραση που μπορεί να έχει ο φόρος προστιθέμενης αξίας, έχουμε προτείνει και έχουμε στοιχειοθετήσει και την πρότασή μας πάνω σε συγκεκριμένες μελέτες, να μεταφερθούν όλα τα τρόφιμα από όποια κλίμακα κι αν είναι αυτή τη στιγμή στον χαμηλότερη, που είναι το 7%. Σύμφωνα και με τις μελέτες που έχουν γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών, μια τέτοια πρόταση για το με βάση αυτούς τους συντελεστές για το φόρο προστιθέμενης αξίας δημιουργεί θετικές επιδράσεις για το χαμηλότερο 70% της εισοδηματικής κατανομής και αντιθέτως μεταφέρει κάποια βάρη στο υψηλότερο 30% της εισοδηματικής κατανομής. Επομένως, ακόμα και αυτές οι προτάσεις που κάνουμε για το φόρο προστιθέμενης αξίας αποσκοπούν στο να μπορέσουμε να αποσυμπιέσουμε το καλάθι της νοικοκυράς και τα αγαθά τα οποία καταναλώνουν κυρίως τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα όσο το δυνατόν μπορούμε. Παρακαλώ.